Survivor spoiler, πρώτο θέμα συζήτηση στα social media και τις εκπομπές είναι τις τελευταίες μέρες οι εξελίξεις με το Survivor και το κράξιμο στον Sky. Μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι το κανάλι χάνει από όλο αυτό, μπορεί να παίρνουν χιλιάδες τηλέφωνα στα γραφεία και να κράζουν, όμως αυτό μόνο κέρδος μπορεί να επιφέρει στο κανάλι. Αρχικά όποιος πιστεύει ότι ο κανάλι θα χάσει τηλεθέαση πλανάτε, πόσοι από εσάς δεν θα δουν τι θα συμβεί την Κυριακή με τον Τζακωμό του Τριαντάφυλλου με τον Περικλή και πώς θα αντιμετωπιστεί η Ανθή από τους συμπαίκτες της, ο Sky κατάφερε αυτό που ήθελε. Όλες οι εκπομπές από το πρωί της 5ης, 21 Ιανουαρίου, ασχολούνται αποκλειστικά με το Survivor παρότι εδρεύουν σίγμα άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα η Face Κορδά και η Κατερίνα Καινούριου, όλος αυτός ο ντόρος μόνο καλό δημιούργησε στο Survivor και τον Sky, όμως εκτός από τη διαφήμιση των άλλων καναλιών ο σταθμός του Φαλήρου κερδίζει από αλλού και συγκεκριμένα από το Twitter. Survivor spoiler, το μεγάλο κόλπο για να κερδίζει έσοδα μέσω κραξίματος. Τι κατάφερε λοιπόν ο Sky με όλον αυτόν τον τόρο στα social media και συγκεκριμένα στο Twitter, να δημιουργηθούν αρκετά hashtag σχετικά με το Survivor, όπως για παράδειγμα το hashtag SkyXeftiles, τι σημαίνει αυτό από οικονομικής άποψης, όσα περισσότερα hashtags δημιουργούνται στο Twitter για ένα συγκεκριμένο προϊόν, όπως το Survivor για παράδειγμα και όσο περισσότερο σχολιάζεται αυτό τόσο περισσότεροι χορηγοί έρχονται στο κανάλι και την παραγωγή, παίζει δηλαδή σπουδαίο οικονομικό ρόλο το κράξιμο που δέχεται ο Sky και μόνο κερδισμένος έχει βγει από όλο αυτό που γίνεται με το Survivor και την Ανθή Σαλαγκούδη τις τελευταίες ώρες, τον πετυχαίνει τον σκοπό του και θα του βγει και τσάμπα ο μισθός της δημοσιογράφου που έχει ακούσει τόσα πολλά από όλους τους τηλεθεατές. We'll be right back.